Αυτός ο σταθμός στις Βρυξέλλες είναι το σύμβολο μιας δικαστικής και υγειονομικής μάχης. Η συσκευή αυτή, που έχει τοποθετηθεί σε έναν κύριο άξονα κυκλοφορίας, είναι στην ουσία ένας σταθμός μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Η βελγική πρωτεύουσα έχει συνολικά 11. Μόλις ο αέρας αναρροφάται μέσα στον αγωγό, φτάνει στον αγωγό που βρίσκεται στο σταθμό. Αυτός ο αγωγός μεταφέρει αέρα σε όλους τους αναλυτές που μετρούν τους ρήπους. Συνεπώς τι μετράμε, κυρίως το διοξίδιο του αζότου, που είναι αυτή τη στιγμή ο προβληματικός ρήπος από την άποψη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Δεν τηρούμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα για το συγκεκριμένο ρήπο. Πολίτες καταγγέλουν την ύπαρξη αυτών των σταθμών σε όλη την πόλη. Ορισμένοι βρίσκονται μακριά από τις οδικές αρτηρίες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη ακριβή αποτελέσματα. Η ποιότητα του αέρα στις Βρυξέλλες μπορεί να υποθεί ότι βρίσκεται κάπου στη μέση. Δεν είναι ούτε πολύ κακή, ούτε πολύ καλή. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα που ορίζονται στις ευρωπαϊκές οδηγίες, εμείς δεν είμαστε σε τόσο κακό επίπεδο. Σχεδόν όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα γίνονται σεβαστά. Από την άλλη πλευρά, αν επικεντρωθούμε στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απέχουμε πάρα πολύ από αυτές και θα χρειαστούμε πολύ περισσότερη προσπάθεια, ώστε μια μέρα να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα όρια. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί ότι τα εθνικά δικαστήρια είναι αρμόδια για να ελέγχουν αν και πού θα τοποθετηθούν αυτοί οι σταθμοί. Ωστόσο, επιμένει στις προσπάθειες που πρέπει να καταπληθούν για τον καθαρισμό της ατμόσφαιρας στις Βρυξέλλες. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση είναι πραγματικά τρομερή στις Βρυξέλλες. Το Βέλγιο γενικά είναι μία από τις χώρες της Ευρώπης όπου έχουμε το περισσότερο πετρέλαιο δίζελ. Και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι στις Βρυξέλλες, όπως και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, το πρώτο πράγμα που είναι υπεύθυνο για τη ρήπανση είναι το αυτοκίνητο, οι μεταφορές. Για να ανταποκριθούν στα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών, οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να αποκτήσουν ένα νέο τύπο σταθμού μέτρησης, τους λεγόμενους συμπαγείς σταθμούς. Θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πολλαπλασιαστούν τα σημεία μέτρησης και να τοποθετηθούν στα πιο μολυσμένα σημεία. Το κόστος τους ανέρχεται περίπου σε 140.000 ευρώ.